Πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, καθηγητή μικροβιολογίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Βατόπουλο. Καλημέρα. Λοιπόν, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και ήδη από την κυβέρνηση μας έχουν δοθεί κάποιες ελπίδες ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα άνοιγμα στις 22 Μαρτίου. Όχι δηλαδή τη Δευτέρα που μας έρχεται, την επόμενη. Το βλέπετε ρεαλιστικό αυτό το σενάριο, κύριε Βατόπουλε? Και εξαρτάται, όπως λέω κάθε φορά, από την πορεία της επιδημίας. Είναι σαφές αυτό και αυτές οι αποφάσεις πάντα παίρνονται μερικές μέρες πιο πριν. Θα δούμε μια αποκλιμάκωση δηλαδή τώρα αυτές τις μέρες ώστε να πάμε σε αυτό που λέμε τώρα στο άνοιγμα. Γιατί ναι, τα στοιχεία αυτό δείχνουν ότι θα πάμε σιγά σιγά σε αποκλιμάκωση. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μαζεύεται το πράγμα. Προχωράνε και οι εμβολιασμοί αρκετά. Είναι σημαντικό ότι έχουν εμβολιαστεί μεγάλο μέρος των ηλικιωμένων. Υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη, ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι στο χέρι μας, εξαρτάται από τις παρτίδες που μας έρχονται. Προφανώς. Άλλο θέλουμε να πούμε εμείς, ότι αυτή η εβδομάδα έχουμε την εικόνα από τους συναδέλφους σας ότι θα δούμε την κορύφωση, δηλαδή τις επόμενες μέρες. Έτσι πιστεύετε κι εσείς? Νομίζω ναι, γιατί βέβαια κρατάει πάρα πολύ αυτή η ιστορία, περισσότερο από όσο θα θέλαμε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά, ίσως έχουμε μια αύξηση των θανάτων και των διασωληνώσεων ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύεται το πράγμα. Τα στοιχεία δηλαδή, που τα δικά σας, η εκτίμηση μάλλον που κάνετε, όχι τα στοιχεία, είναι πού θα φτάσουν τα κρούσματα τις επόμενες μέρες? Τώρα δεν μπορώ να πω νούμερο, δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Mm-hmm. Αλλά ελπίζω να μην δούμε κάτι τίποτα εντυπωσιακές αυξήσεις. Επίσης, είναι σημαντικό αυτό που ζούμε συνέχεια, mm-hmm. είναι το απρόβλεπτο. Mm-hmm. Ξαφνικά μπορεί να έχουμε μια υπερμετάδοση σε κάποια περιοχή που mm-hmm. δεν το περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτά είναι που φοβόμαστε και αυτά είναι που πολλές φορές... Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά, κύριε Βατόπουλε. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ό,τι αφορά τα κρούσματα στον οποίο πρέπει να φτάσουμε για να πούμε ότι τώρα είμαστε ασφαλείς για άνοιγμα? Εγώ θα ήθελα το ROTAF, δηλαδή τον αριθμό δευτερογενών κρούσματων, να είναι αρκετά κάτω από τη μονάδα. Τώρα που είμαστε? Είναι γύρω στη μονάδα. Α, πρέπει να πέσουμε κάτω από τη μονάδα, λέτε. Πρέπει να πέσουμε, δηλαδή, για να φανεί ότι συρρυκνώνεται η επιδημία. Αυτό μεταφράζεται και σε κρούσματα, σε κάποιον αριθμό? Όχι, δεν μπορεί να μεταφραστεί εύκολα σε κρούσματα. Βέβαια, άμα θα δεις μια ελάττωση, θα δεις, ξέρω εγώ, τα 1000 να γίνονται 800, να γίνονται 500, θα το δεις αυτό. Αυτό σε πόσο χρονικό διάστημα θα το δούμε? Μέσα σε 3-4 μέρες πρέπει να βλέπεις αυτή την ελάττωση. Το λέμε γιατί έχουμε ξεκινήσει τώρα, κύριε Βατόπουλε, τα μέτρα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, το lockdown που έχουμε τώρα, είναι από τις 14 Φεβρουαρίου. Ξεκινήσαμε με 2,5 εβδομάδες, είπαμε 14 με 28 θα πάμε. Τώρα έχει περάσει και η τρίτη εβδομάδα, πάμε για τέταρτη εβδομάδα πια και θα πάμε και για μια πέμπτη από ό,τι φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό δεν, από την αρχή δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν έγινε μια παράταση επειδή το Φεβρουάριο δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Έτσι, και όχι, θέλω να πω πότε θα δούμε την απόδοση των μέτρων. Δηλαδή είμαστε στην τρίτη προς τέταρτη εβδομάδα τώρα. Πότε θα φανεί η απόδοση, γιατί ακόμα κλιμακώνεται το πράγμα? Θα πρέπει να αρχίσει να φαίνεται αυτόν τον καιρό. Σας είπα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι οι υπερμεταδόσεις, τις οποίες πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Και γενικά η συμπεριφορά του κόσμου είναι αυτά τα πράγματα που έχουμε πει άπειρες φορές. Την παράταση πάντως για την άλλη εβδομάδα καταλαβαίνω ότι πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη για την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ πιθανό, ναι. Mm-hmm. Πάντως, επειδή τώρα, κύριε Βατόπουλο, το είπατε κι εσείς ότι βλέπουμε μια πολύ αργή και βασανιστική αποκλιμάκωση ή όχι ούτε καν αποκλιμάκωση, ακόμη είμαστε στα ψηλά. Τώρα φτάσαμε, θα δούμε και σήμερα τους αριθμούς, κοντά στα 2.500 κρούσματα. Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό το δεκαήμερο θα μπορέσουμε να έχουμε φτάσει κοντά στα 1.000, που είναι, όπως λέτε κι εσείς, ένα όριο ασφαλείας για να πούμε πάμε να ανοίξουμε αγορά, πάμε να ανοίξουμε και τα σχολεία ταυτόχρονα? Τι να σας πω, είναι αρκετά δύσκολα αυτά τα πράγματα, επειδή είναι το απρόβλεπτο του νοσήματος, το υπερμεταδόσεις που κάνει. Το έχουμε ζήσει, δεν έχει μια ομαλή πορεία. Δεν είναι ανεβαίνει λίγο-λίγο και μετά κατεβαίνει λίγο-λίγο. Μπορεί να είναι το απρόβλεπτο, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος, εγώ αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και παρόλα τα κορονοπάρτια και αυτά
παραπονιόταν ο κύριος Πορτοστάτη προηγουμένως και με το δίκιο του. Νομίζω ότι γενικά ο κόσμος έχει αρχίσει, έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. Εγώ βλέπω ο κόσμος να φοράει μάσκες. Επιμένω ότι πολλοί δεν τις φοράνε σωστά. Λέτε ότι έχουν πειθαρχεί πια ο κόσμος περισσότερο, έχει αυτό βλέπετε. Έχει αρχίσει και πειθαρχεί, έχει αρχίσει και φοβάται, έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί το πρόβλημα. Ναι, αλλά βλέπουμε νέους ανθρώπους πια στα νοσοκομεία. 20, 25, 30, ναι. 40, ναι, 50. Διότι καταρχήν είναι οι μεταλλάξεις οι οποίες ακόμα δεν έχει φανεί πώς ακριβώς λειτουργούν. Και δεύτερον είναι ότι οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες προφανώς προφυλάσσονται πολύ περισσότερο. Άρα η αναλογία πάει προς τους νέους. Κινδυνεύουν περισσότερο οι νέοι με αυτή τη μετάλλαξη που κινείται τώρα ή όχι? Η μετάλλαξη φαίνεται ότι είναι πιο μεταδοτική. Συνεπώς αναλογικά αρρωσταίνουν πιο πολλοί νέοι. Και όταν αρρωσταίνουν πιο πολλοί νέοι, αναλογικά αυξάνουν και τα σοβαρά περιστατικά. Είχαμε και το θάνατο εντωμεταξύ του μωρού μόλις 37 ημερών χθες στο πολύ παιδό. Θλιβερό αυτό, ναι. Είναι θλιβερό και είναι και ασυνήθιστο, κύριε καθηγητά, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όσο περνάει ο καιρό, θα βλέπουμε και ασυνήθιστα πράγματα. Ας ελπίσω ότι τα ασυνήθιστα πράγματα θα είναι πραγματικά ασυνήθιστα. Σε σχέση με το εμβόλιο και τις εγκυμονούσες, εκεί τι μπορείτε να πείτε, κύριε καθηγητά? Μπορεί μια γυναίκα σε κάτι εγκυμοσύνης να κάνει το εμβόλιο και να είναι αποτελεσματικό, ώστε να προφυλαχτεί και το μωρό? Αυτό δεν ξέρω αν έχουν βγει ακόμα οδηγίες. Τα χειρίζεται η Επιτροπή Εμβολιασμών. Νομίζω μαζεύονται δεδομένα και θα βγουν οδηγίες πάρα πολύ σύντομα. Και γι' αυτό. Ήδη στη Βρετανία, νομίζω, κάνουν εμβόλιο και στις θυλάζουσες. Δεν έχει αρχίσει δηλαδή και λύνεται αυτό το θέμα. Υποθέτω και στην Ελλάδα θα λυθεί αρκετά σύντομα. Αλλά οι εγκυμονούσες έτσι κι αλλιώς πρέπει να προφυλάσσουν τον εαυτό τους από λοιμώδη νοσήματα και κυρίως υιογενή. Λοιπόν, είναι μια πρακτική γνωστή από χρόνια. Για πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι του ανοίγματος, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ας υποθέσουμε ότι τα πράγματα τις επόμενες ημέρες πηγαίνουν καλά, γιατί πάντα μπαίνει αυτός ο αστερίσκος και ξεκινά το άνοιγμα στις 22 Μαρτίου. Ανοίγουμε κέλια, εμπόριο και σχολεία, κύριε Βατόπουλε. Ποια είναι η δική σας άποψη? Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Είναι δύο ανεξάρτητες δραστηριότητες. Μπορούν να ανοίξουν και οι δύο, μπορεί να αποφασιστεί να ανοίξει μία από τις δύο. Υπάρχουν αντικειμενική ανάγκη και για τα δύο, έτσι κι αλλιώς. Και τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Έχουμε πανελλήνιες σε μερικούς μήνες. Βέβαια, τα παιδιά του Λυκείου. Να ανοίξουν, κύριε καθηγητά, αλλά αυτό που λένε και κυρίως οι έμποροι, εντάξει, τα παιδιά για προφανείς λόγους, όπως το λέτε κι εσείς, αλλά αυτό που λένε οι έμποροι είναι να ανοίξουν και να μην ξανακλείσουν. Αυτό το βλέπετε εσείς δυνατό? Έτσι θα συμβεί? Ό,τι ανοίξει τώρα δεν θα ξανακλείσει? Αυτή είναι η προσπάθεια. Όταν ανοίγουμε, δεν θέλουμε να ξανακλείσουμε. Δηλαδή, να έκλεισε το ακορντεόν, να τελειώνουμε με αυτό το ακορντεόν. Συμφωνώ απόλυτα. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, τουλάχιστον για το λιανεμπόριο, το οποίο πραγματικά είναι απολύτως κατανοητό ότι πρέπει να ανοίξει η οικονομία και για όλες τις δουλειές, θα πρέπει ακόμα να γίνει με κανόνες τέτοιους που να μην έχουμε συνωστισμό. Το έχουμε πει, το νόσημα μεταδίδεται με τα σταγονίδια. Συνεπώς, ό,τι μπορεί να γίνει και οι έμποροι και οι πάσχοντες επαγγελματίες και οι επαγγελματικές οργανώσεις που να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει το άνοιγμα με τρόπο που να μην υπάρχει συνωστισμός. Εκμεταλλευόμενοι το click away και όλα αυτά τους καινούριους όρους που έχουμε πει τώρα, το SMS με μικρό χρονικό διάστημα. Να βγαίνουμε, τι να κάνουμε, να βγαίνουμε από το σπίτι μας μερικές ώρες. Ας πούμε, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να πηγαίνουμε για μερικές ώρες. Επομένως και με τη ροή των εμβολιασμών. Αν αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Ναι. Ελάτε. Αν αυτό το πράγμα μπορεί να ελεγχθεί, νομίζω ότι μπορεί να πάμε σε ένα. Μπορεί να είναι και το τελευταίο, αν όντως ανοίξουμε με μέτρα έτσι όπως πρέπει, στην εφαρμογή τους εννοώ, μπορεί αυτό να είναι και το τελευταίο lockdown, κύριε Βατόπουλε? Αυτή είναι η πρόθεση. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον κορονοϊό, δεν εξαρτάται από εμάς τόσο πολύ. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Υποτίθεται ότι φτιάχνει και ο καιρός τώρα. Δηλαδή τα δεδομένα είναι υπέρ μας. Έχουμε και περισσότερους εμβολιασμούς. Η κυβέρνηση λέει ότι από τα 60 και πάνω το Μάιο θα εμβολιαστούν όλοι. Αυτό δεν λέτε? Η κυβέρνηση. Ναι, το βασικό είναι αυτό. Ότι προχωράντας ο εμβολιασμός, έχουμε μια καλή και μια κακή παράμετρο. Η καλή παράμετρο, ή μάλλον δύο καλές παραμέτρους. Οι καλές παράμετροι είναι ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται και πειθαρχεί περισσότερο από παλιότερα. Και το δεύτερο είναι το εμβόλιο, το οποίο προχωράει. Οι κακοί παράμετροι είναι ο ίδιος ο ιός, ο οποίος μεταλλάσσεται, φτιάχνει στελέχη τα οποία είναι πιο μεταδοτικά.
Είναι αυτός ο αγώνας δρόμου. Ωραία, επειδή μιλήσαμε τώρα για τους λιανεμπόρους, για να πάμε λίγο και στους εστιατόρες, κύριε Βατόπουλε. Πιστεύετε ότι η εστίαση μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε να ανοίξει για τους εξωτερικούς χώρους, για τα τραπέζια έξω, τον Απρίλιο, τον άλλο μήνα? Και αυτό μπορεί να γίνει με τους όρους που είπαμε. Δηλαδή το βασικό είναι ό,τι είναι να γίνει να μην δημιουργεί συνωστισμό. Είναι ο κόσμος να βγαίνει λίγες ώρες έξω, να μην συνωστίζεται. Άρα θα το συζητούσατε, όλα αυτά τα πράγματα από εκεί εξαρτάται. Προφανώς το να είναι κλειστή όλη η κοινωνία είναι κάτι το έχουμε πει πολλές φορές. Εύκολο να γίνει πέρσι το Μάρτιο που υπήρχε περιθώριο. Τώρα είναι κατανοητό ότι το περιθώριο αυτά αντικειμενικά έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ. Θα μπορούσε να έχει γίνει πάντως κάτι πιο αυστηρό ακόμα, γιατί υπάρχει αυτή η κριτική που ακούγεται από ορισμένες πλευρές, ότι καλύτερα να κάναμε κάτι πιο αυστηρό παρά αυτό το μέσα έξω συνέχεια άνοιξε, κλείσε χαλαρά, έτσι αλλιώς που δεν έχει αποδώσει. Είχατε μιλήσει εσείς σε ανύποπτο χρόνο, ναι, το είχατε πει στην εκπομπή μας για κάτι πιο αυστηρό. Το είχα πει στην εκπομπή σας, θυμάμαι και είχε κάνει θόρυβο. Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα κανείς να το. Όχι των υστέρων λέμε τώρα, βλέποντας πια τα πράγματα τώρα με αυτό το μάτι. Εκ των υστέρων, κοιτάξτε, δεν ξέρω η κοινωνία πόσο μπορεί να αντέξει τέτοιου είδους μέτρα. Αυτό είναι το. Θεωρητικά, αν έκλεινε η κοινωνία εντελώς για, ξέρω εγώ, 15 μέρες, θα μπορούσε να γίνει. Το θέμα είναι αν μπορεί να το αντέξει, όχι ψυχολογικά, αλλά και πρακτικά. Είναι κάτι το οποίο, ένα ερώτημα στο οποίο εγώ δεν μπορώ να την απαντήσω, αλλά μην ξεχνάτε ότι πουθενά στο δυτικό κόσμο, ας πούμε, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Που να ξέρεις δηλαδή πώς θα πας από το 0, σε πόσος χρόνος θα χρειαστεί να κάνεις τη διαδρομή από το 0 έως τα 1500 κρούσματα, ας πούμε. Αυτό πάλι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Για να πεις το κλείνω εντελώς, με αυτή την έννοια, το κλείνω εντελώς, το μηδενίζω και μετά πόσο χρόνο θέλω πάλι όταν θα βγω έξω να το πάω στα 1500. Αν ανοίξει κατευθείαν θα πάει πολύ γρήγορα. Αν γίνει το άνοιγμα με πολύ σταδιακό τρόπο, πάλι θα χρειαστεί το ίδιο. Δηλαδή τώρα σταδιακά θα γίνει αναβδομάδα, θα γίνει, τι θα ανοίξουν όλες οι περιοχές μαζί? Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, γιατί η επιδημία δεν είναι το ίδιο βαριά σε όλη την Ελλάδα. Όμως βλέπετε συνέχεια και το τονίζω συνέχεια ότι διάφορες περιοχές, ενώ ήταν μια χαρά, ξαφνικά γεμίσανε. Είδαμε την Αρκαδία πριν από ένα μήνα. Άρα αυτό καταλαβαίνω που περιγράφεται, που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν σας έχει επιτρέψει ακόμη να συζητήσετε και το άνοιγμα από νομό σε νομό, κύριε καθηγητά. Είναι αυτό μια συζήτηση είναι κάτι που είναι πολύ, πολύ επιθυμητό. Όλοι θέλουμε να πάμε να δούμε γνωστούς, φίλους, συγγενείς σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν δουλειές που πρέπει να γίνουν. Είναι επιθυμητό, αλλά ακόμα δεν είναι ούτε κάτι. Ούτε μέχρι το Πάσχα θα το δούμε αυτό, κύριε Βατόπουλε. Το Πάσχα, βασικά. Το Πάσχα. Το Πάσχα είναι ένα ερώτημα ακόμα. Ας μην το συζητήσουμε ακόμα. Είναι ανοιχτό όμως, λέτε. Δεν είναι τελειωμένο ότι δεν θα ανοίξει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τελειωμένο. Είναι αρκετά μακριά, βέβαια δεν είναι και τόσο μακριά. Αλλά ας κρατάμε μια αισιοδοξία ότι το Πάσχα κάτι δηλαδή θα εσείς πιστεύετε, επειδή έχουμε και την εμπειρία του περσινού Πάσχα, 2020, πιστεύετε ότι τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα, θα είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι φέτος? Θέλω να πιστεύω, δηλαδή έχουν προχωρήσει αρκετά εμβολιασμοί, να έχει μαζευτεί λίγο η επιδημία. Κύριος Βατόπουλος λέει ποια θέλω να πιστεύω, ελπίζω, δεν λέει εκτιμώ. Δίνει πάντως μια ελπίδα, ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει όμως μια προοπτική. Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτή. Η ελπίδα περικλεί και την εκτίμηση, έτσι καλλιώ. Και πεθαίνει τελευταία. Προφανώς. Δεν ελπίζεις κάτι το οποίο εκτιμάς ότι δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που λένε τώρα στην Αμερική, κύριε καθηγητά, και το είδαμε, μας έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύει και στην Ευρώπη. Στην Αμερική πια η οδηγία του CDC είναι ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί μπορούν να συνευρίσκονται σε σπίτια και τα λοιπά μεταξύ τους χωρίς μάσκες. Αυτό, τι λέτε εσείς γι' αυτό? Κοιτάξτε, θα συζητηθεί αυτές τις μέρες και θα βγουν οδηγίες και για την Ελλάδα. Ακριβώς για αυτό το θέμα, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι εμβολιασμένοι. Προφανώς που μεταξύ τους μπορούν να κάνουν παρέα. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο εμβολιασμένος δεν πρόκειται να αρρωστήσει και δεν πρόκειται να αρρωστήσει βαριά. Δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσο μεταδίδει. Συνεπώς, ακόμα δεν το έχετε λύσει αυτό, έτσι. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι εμβολιασμένος, αλλά να μεταδίδει στους άλλους. Ναι, φαίνεται ότι μεταδίδει λιγότερο, αλλά ίσως μεταδίδει. Αυτό σημαίνει ότι ο εμβολιασμένος. Πάντως μπορεί να νοσήσει, κύριε Βατόπουλο. Ο εμβολιασμένος μπορεί να νοσήσει. Ο εμβολιασμένος μπορεί να νοσήσει ελαφρά. Μάλιστα.
Δεν πας νοσοκομείο δηλαδή και δεν πας στις αιωνίους μονάδες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό έχει σημασία. Δεν πας νοσοκομείο, δεν πας μονάδα, δεν πας τέτοιο. Τώρα μπορεί να κάνεις ένα πυρετάκο, ας πούμε, κάτι απλό. Μάλιστα, ούτε αυτό είναι ακόμα, ούτε ακόμα ξέρουμε ακριβή ποσοστά πόσο προφυλάσσεσαι. Εκείνο που ο φόβος είναι μήπως ο ίδιος μολυνθείς και μεταδώσεις το νόσημα σε ευπαθείς. Συνεπώς ο εμβολιασμένος σε πρώτη φάση πρέπει να προφυλάσει να μην ακόμα μάσκα δηλαδή. Μάλιστα. Με μάσκα άμα έχει να κάνει με ευπαθείς. Ή αν είναι σε μεγάλες συγκεντρώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις έτσι καλώς απαγορεύονται. Σωστά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή το σημείο κλειδί είναι να, ο εμβολιασμένος να ξέρει ότι πρέπει να προφυλάξει τους γύρω του. Εκτιμάται, κύριε Βατόπουλε, και τον εαυτό του, βέβαια. Ότι όλο το 2021 θα το βγάλουμε με τη μάσκα όπως τη χρησιμοποιούμε τώρα. Αυτό πιστεύω ότι έτσι θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή το είπε και ο Φάουτσι προχθές για την Αμερική. Νομίζω ότι η μάσκα, οι αποστάσεις και, και αυτά τα δύο και οι μεγάλες συγκεντρώσεις, η αποφυγή μεγάλων συγκεντρώσεων... Είπα από φθινόπωρο θα έχουμε μια κάποια κανονικότητα όπως τότε. Θα μας ακολουθήσει και για μεγάλο διάστημα. Κανονικότητα με μάσκα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θυμάμαι πέρσι τέτοια... Άλλωστε, πάλι στην εκπομπή σας είχα πει ότι αυτές οι επιδημίες είναι κρατούν 2-3 χρόνια. Το θυμόμαστε, κύριε Βατόπουλε, δεν το είχαμε. Το ίδιο πράγμα σκεφτήκαμε τώρα. Θα σας ρωτούσα το εξής, ότι πέρσι λέγατε ακριβώς για αυτόν τον ετήσιο ότι μετά τον πρώτο χρόνο αρχίζει σιγά σιγά το ξέφτισμα. Το βλέπουμε αυτό. Κοιτάξτε, σιγά σιγά θα αποκτά εξορισμό, θα αποκτάει ο πληθυσμός ανοσία. Ο ιός θα μεταλλάσσεται, να προσπαθεί να επιζήσει και αυτός, θα γίνει ίσως πιο μεταδοτικός, ίσως λιγότερο λοιμογόνος και θα βρεθεί μια ισορροπία που θα είναι πλέον ένα νόσημα σαν τη γρήπη, σαν κάτι τέτοιο. Μιας και το λέτε, κύριε Βατόπουλε, υπάρχει και η περίπτωση να εξαφανιστεί και τελείως. Χθες βρέθηκα σε ένα φαρμακείο και ρωτάω τον φαρμακοποιό, λέω, υπήρξε έστω και μία περίπτωση ανθρώπου που να ήρθε με γρήπη να ζητήσει φάρμακο? Και λέει, ό,τι είχαμε παραγγείλει για τη γρήπη είναι πίσω στην αποθήκη, δεν έχουμε δώσει ούτε ένα σκεύασμα. Έχει εξαφανιστεί φέτος. Η γρήπη φέτος, τι έγινε, την γλιτώσαμε? Έχει εξαφανιστεί, είναι απίθανο αυτό. Λόγω μάσκας, απίστευτο. Η γρήπη έχει εξαφανιστεί και το κοινό κρονόγημα έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή, μόνο ο κορονοϊός έχει μείνει. Αυτό δείχνει τη δυναμική. Τα καθάρισε ο κορονοϊός όλα αυτά, τα έφαγε. Έτσι φαίνεται. Ή η μεγάλη ή προσοχή. Και η μάσκα όμως. Μάσκα, μάσκα, κυρίως η μάσκα, βέβαια. Η μεγάλη προσοχή που και όλες αυτές τα μέτρα που παίρνει ο κόσμος έχουν κάνει να εξαφανιστεί η γρήπη και τα υπόλοιπα νοσήματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βατόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Κύριε Πορτοσύνη.